Αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν ενώπιόν τους, οι διοικητικές αρχές έστεισαν συντονισμένη επιχείρηση στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Στην ευρεία επιχείρηση έλαβαν μέρος μέλη της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών του αρχηγείου, μέλη του κλάδου πυροτεχνουργών και του κλάδου αστυνομικών σκύλων, καθώς και μέλη της υπηρεσίας ΣΥΡΑΣ. Οι έρευνες έγιναν σε δύο υποστατικά που ανήκουν σε 50χρονο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα πιστόλι 161 φυσίγγια πιστολιού, ένα κυνηγετικό όπλο με κομμένη κάνη, ποσότητα κάναβης βάρους 2 γραμμαρίων, μεγάλος αριθμός εκρηκτικών υλών όπως φωτοβολίδες, κροτίδες και καπνογόνα, πακέτα δασμολόγητων τσιγάρων και καπνού, 20 κατεψυγμένα άγρια πτηνά και 6 ζωντανή λαγή. Ήταν μια επιχείρηση η οποία εξελίχθηκε μετά από αξιολόγηση κάποιων πληροφοριών που είχαμε στην κατοχή μας. Στην επιχείρηση αυτή έχουν γίνει έρευνες σε δύο συγκεκριμένα υποστατικά, το οποίο ανήκουν σε 50χρονο. Από τις έρευνες έχουν εντοπιστεί αρκετά αντικείμενα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν κατασχεθεί και διερευνώνται εναντίον τους, όπως για παράδειγμα ένα πιστόλι, ποσότητα τσιγάρων, σφαιρών και άλλα αντικείμενα τα οποία έχουν παραληφθεί για τεκμήριο. Ο 50χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Μοχώστου, αφού μετά τη σύλληψή του επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας. Το πρόσωπο αυτό έχει συλληφθεί. Όπως έχω πει προηγούμενα, είναι ένα πρόσωπο ηλικίας 50 ετών. Έγινε η διαδικασία προφυλάκησης του σήμερα στο νοσοκομείο Αμοχώστου που κρατείται η ανοσηλεία και έχει εξασφαλιστεί εναντίον του διαδάγμα πεθυμένης προφυλάκησης. Την ίδια ώρα στη Λεμεσό μελίτσι Κάν διενήργησαν έφοδο έπειτα από δικαστικό διάταγμα σε υποστατικό υπόδικου για υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 12 οχήματα ως τεκμήρια, ενώ έγινε και διέσμευση χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του κατηγορούμενου.